Δεν είμαι προετοιμασμένος να μιλήσω σήμερα, αλλά κάπως η συζήτηση κάνει τους παλιούς ιεραρχείτες κάπως να θέλουν να πάρουν ας πούμε, τον λόγο, να πούνε κάποια πράγματα, τις σκέψεις τους. Ειδικά όταν βλέπουν μετά από καιρό παλιούς συντρόφους που τους έχουμε χάσει γιατί δουλεύουν αλλού, γιατί έχουν απομακρυνθεί λιγάκι, γιατί κάνουν άλλα πράγματα. Και δεν μπορούσα να ετοιμαστώ ας πούμε, πολύ καλά γιατί μου πέσανε πολλά αυτές τις μέρες. Με κύριο, ας πούμε ότι χθες έγινε μια συνέλευση ενός σωματείου που δυστυχώς για την κατάσταση του κινήματος είναι μια από τις πιο μαζικές γενικές συνελεύσεις εργατικού σωματείου στην Αθήνα. Και τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι από αυτή τη γενιά, που είναι περίπου σε αυτές τις ηλικίες, συνεχίζουν να παλεύουν για τη ζωή τους, αν το θέλετε. Συνεχίζουν να παλεύουν σε έναν αντικαταλυστικό δρόμο, συνεχίζουν να παλεύουν από τη σκοπιά των σύγχρονων αγών και των σύγχρονων δικαιωμάτων, τα οποία έχουν όλες τις γενιές και όχι μόνο η δική μας. Λίγο με μπερδεύει αυτή η λέξη της γενιάς, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει. Αν αναφέρεται σε μια ηλικιακή ζώνη, αναφέρεται στην διαφορά ηλικίας που έχει ένας πατέρας από ένα γιο ή μια μάνα από μια κόρη κτλ. Λίγο ας πούμε, νομίζω να το αφήσουμε, να το βγάλουμε λίγο το λόγο, γιατί συγχαίει ας πούμε, τα πράγματα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τι κατάκτηση ας πούμε, γίνεται με τη γενιά του λεγόμενου πολυτεχνείου κτλ. Αλλά τώρα στο θέμα μας. Γιατί συζητάμε σήμερα για αυτόν τον αγώνα, όταν έχουν γίνει πολύ συγκλονιστικά γεγονότα 100 χρόνια πριν, ή αν έχουν γίνει πολύ προσυγκλονιστικά γεγονότα το Δεκέμβριο του 2008 ή το 2012. Πρέπει να αναρωτηθούμε λίγο για αυτό. Νομίζω ότι όλοι το κάνανε και εγώ το κάνω στη συνέχεια. Μιλάμε αναγκαστικά για πράγματα στα οποία εμείς έχουμε παίξει ρόλο πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε παίξει σε επόμενα κινήματα ή σε επόμενες καταστάσεις τις οποίες φυσικά και εμπλεχτήκαμε. Αναμφίβολα, το 2006 και το 2007, το να είσαι ακίνητης και μιλάω για αυτό, γιατί θα μου επιτραπεί για τότε, ας πούμε, ήμουνα τέτοιος. Σε ψήλωνε πολύ μέσα στις σχολές. Είναι ενδεικτικό, ας πούμε, αυτό που είπαν μερικοί, ας πούμε, πιο πριν, από άλλες πολιτικές δυνάμεις τότε, ότι η ΕΑΚ ήταν η οργανωτική ραμποκοκαλιά του κινήματος. Αν έβλεπε κανένας στο αμφιθέατρο της ενίας ανεξάρτητα αριστερής κίνησης, το τελευταίο που θα μπορούσε να σκεφτεί είναι αυτοί οι άνθρωποι εκείνοι να του κοίναν από καλιά του κίνηματος. Αλλά νομίζω ότι ψηλώσαμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα, παρεπτόντως έτσι μας έβλεπε και η ΚΝΕ. Παντού οι ακίτες έβλεπε, και θα πω και παραπέρα. Ψηλώσαμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα γιατί έκανα μια κατά τη γνώμη μου προσπάθεια να επεξεργαστούμε σωστά την επίθεση του αντιπάλου, να ψηλαφίσουμε δρόμους για την ανατροφή αυτής της τις επίθεσεις που βλέπαμε να ερχόταν. Ήταν μια διαδικασία που ήταν επίπονη και κάναμε όλοι ας πούμε, λάθη μέσα στην ΕΑΚ σε αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το πρώτο διήμερο της χρονιάς 2006 υποτιμήσαμε πάρα πολύ μια πολιτική οργάνωση η οποία έλεγε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το νομικό πλαίσιο για αυτή την άποψη. Και φυσικά κάναμε και άλλα λάθη στη συνέχεια για τα οποία θα πω δύο πράγματα στο τέλος. Κάνει εντύπωση ας πούμε που για αυτό το κίνημα δεν αναφέρθηκε η λέξη έρωτας, γιατί νομίζω ότι για πολλούς ήταν έρωτας να είσαι κοντά σε αυτή την κατάσταση, όπου αυτή την κατάσταση βάλετε ας πούμε το νου σας φοιτητές να ψοκολούν λεωφορεία στην Πατησίων για να πάνε στο ζωγράφο και να δείξουν στους υπόλοιπους φοιτητές που μένουν εκεί ότι υπάρχει ας πούμε συνοριστικό γενικό συνελεύσιο που έχει πάρει αποφάσεις. Έρωτας είναι να βλέπεις ένα πανό το οποίο λέει κατάληψη παπί και να λες πού θα το ξαναδώ αυτό το πράγμα ας πούμε, στη ζωή μου. Να βλέπεις το βίντεο μέρες ελληνικής δημοκρατίας, να σκέφτεσαι την εξαφάνιση ας πούμε, της ΔΑΠ και να ψάχνεις και να τα πει στη σχολή σου, να παρατεθεί με αυτά τα οποία λες εσύ στις σχολές της Αθήνας μετά από 6-7 γύρους, ας πούμε, γενικώς ελέγχων και καταλήψεων. Να βλέπεις την απορία νεαρών ας πούμε, φοιτητριών γιατί μας χτυπάνε οι μπάτσοι και γιατί ας πούμε, μας τρέχουν, γιατί μας το κάνουν αυτό το πράγμα. Άνθρωποι δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση ας πούμε, με το κίνημα να μπαίνουν μέσα σε αυτό και να προσπαθούν να παλέψουν. Να βλέπεις στην ελευθεροτυπία ένα εξώφυλλο με ένα κεφάλι ας πούμε, συναγωνιστή να κουμπάει στην άσφαλτο και από αυτό να βγαίνει η άνω κτλ. Τέλος πάντων, να παίζεις ρόλο ας πούμε, σε όλη αυτή την κατάσταση είναι κάτι ας πούμε, που κάπως δένεσαι ας πούμε, πολύ με αυτό, σε σημαδεύει κτλ.
Φυσικά σε σημαδεύει. Να ακούς, ας πούμε, ότι οι σύντροφοί σου που έχουν πάθει υπερκόπωση και έχουν χάσει κιλά από την ανασχόληση με το κίνημα και το διαρκές τρέξιμο, παράτηση με τις συστάσεις των γιατρών, παρατάνε, ας πούμε, τα νοσοκομεία και βγαίνουν να συνεχίσουν το ανηλές τρέξιμο μέχρι τελικής πτώσης, γιατί πιστεύουν πολύ ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Δύο πράγματα και κλείνω. Για τα στοιχεία της αυτοκριτικής, αυτό που πρέπει να πούμε. Όχι. Για τα στοιχεία της αυτοκριτικής, νομίζω πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο, ας πούμε, αναφέρθηκε και πριν σε σχέση με το συντονιστικό των γενικών συνελεύσεων και την ανάγκη το φοιτητικό κίνημα, ας πούμε, να δομηθεί σε μια διαφορετική κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που βλέπαμε όλοι τότε, ότι υπήρχε ένας εκφυλισμός, ας πούμε, κάπως των διοικητικών συμβουλίων, υπήρχε και μια ανάγκη ανώτερη των φοιτητών να φτιάξουν, ας πούμε, άλλες δομές πάλις. Είναι κάτι που δεν προχώρησε τότε. Είχα την ελπίδα ότι οι επόμενοι, ας πούμε, από εμάς ηλικιακά θα καταφέρουν κάπως καλύτερα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι κριτικής, το οποίο πρέπει, ας πούμε, νομίζω να κάνουμε, έχει να κάνει συντρόφισης και συντρόφοι αρκίτες με το μεγάλο διήμερο της ΕΑΚ και μιλάω για το πρώτο διήμερο του 2007, όταν πραγματικά όλη η κοινωνία και ο Πρετεντέρης φυσικά, αλλά και πολλοί άλλοι πέρα του Πρετεντέρη, περίμεναν να δει τι θα πει η νέα ανεξάρτητη αριστερή κίνηση στο πανελλαδικό διήμερό της μετά από τρεις μήνες κινητοποίηση. Και νομίζω τότε η απάντηση που δώσαμε δεν ήταν σωστή. Όχι ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα για το φοιτητικό κίνημα, αλλά εμείς ως ΕΑΚ θα μπορούσαμε να έχουμε πρεσβεύσει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο πρεσβεύσαμε. Και αυτό είναι κάτι, τέλος πάντων, το οποίο εγώ πιστεύω. Θέλω να κλείσω με το εξής. Μία εικόνα, ας πούμε, προσωπική για το τέλος είναι η εξής. Όταν ξεκινούσαν οι καταλήξεις το 2006, είχα πάρει το λόγο σε ένα συντονιστικό γενικών συνελεύσεων εκφράζοντας την άποψη του Συλλόγου των Μηχανολόγων. Και στην νομική γινόταν, ήμασταν λίγοι ακόμα μέσα. Είχαμε καταλήξει μόνο στο Πολυτεχνείο, στην Ιατρική και στο Βιολογικό στην Αθήνα. Και έλεγα ότι τέλος πάντων θα πρέπει οι συνάδελφοι να συνεχίσουμε και σε λίγο καιρό να υπάρχουν καταλήξεις σε όλες τις σχολές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο έλεγα τότε δεν το πίστευα καθόλου. Δεν το πίστευα καθόλου ότι μπορεί να γίνει. Και ήρθε όντως μετά από 2-3 εβδομάδες, 4, και αυτό το πράγμα έγινε, ας πούμε, πραγματικότητα. Ξεπέρασε δηλαδή ακόμα τους πιο πεισμένους, ας πούμε, για αυτή την προσπάθεια. Το κίνημα, ας πούμε, και η μαζική δράση, ας πούμε, ξεπέρασε, ας πούμε, τις προσδοκίες τους. Νομίζω ότι ζούμε σε συναρπαστικές εποχές, εδώ και ο Ζάχος, ας πούμε, νωρίτερα, και τέτοιες καταστάσεις που εμείς τα λέμε πράγματα και αυτά τα πράγματα η μαζική δράση θα τα ξεπερνάει, θα τις ζήσουμε πολύ σύντομα. Thank you.